Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή οι διαδικασίε απαλωτρίωση του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το αρχαίο θέατρο, το περίφημο ΚΧ 867. Είμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος που θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις των δικαιούχων και για να, πλέον, να μπορέσει πλέον η πόλη να αποκτήσει αυτό το χώρο και να διαμορφωθεί όπως θα προβλεφθεί από το σχετικό τις σχετικές μελέτες και διαγωνισμούς. Όπως δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η εξέλιξη αυτή ανοίγει περαιτέρω το δρόμο για τη διεύρυνση του χώρου υποδοχής του αρχαίου θεάτρου. θα γίνει ένας κοινόχρησος χώρος, θα ανασάνει λίγο το αρχαίο θέατρο, θα δημιουργηθεί έτσι μια καλύτερη πρόσβαση προς αυτό και σε συνδυασμό και με άλλες απαλωτριώσεις που σχεδιάζουμε και με την Εφορία Αρχαιοτήτων, δηλαδή με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και ο Δήμος βοηθώντα για τα στρατιωτικά αρτοπία από την πάνω μεριά, από την Μητροπολίτη του Αρσενίου δηλαδή, αλλά και από την Οδό Βενιζέλου, θα, διευρυνθεί ο χώρος έτσι, υποδοχής, θα το έλεγα, του Αρχαίου Θεάτρου, που θα είναι καταλληλότερος και θα είναι καταλληλότερος για την ανάδειξη του μνημείου. Ο κύριο Μαβίδη εμφανίστηκε τέλο αισιόδοξο για την έκβαση των τελικών διαπραγματεύσεων με του ιδιοκτήτε ακινήτων τη περιοχή, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει.